Έχετε δει έντομα κοντά στα λουλούδια την άνοιξη? Εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές. Τι κάνουμε εκεί? Κάπου πάει το μυαλό μου. Ανακαλύψτε όμως κι εσείς τι μπορεί να κάνουν εκεί, κοντά στα λουλούδια, οι μέλισσες, αλλά και άλλα έντομα. Συμπληρώνοντας εδώ, τις λέξεις που λείπουν από το κείμενο, μόνοι σας θα καταλήξετε στην απάντηση. Θα σας πω και ένα μυστικό. Μία λέξη θα τη χρησιμοποιήσετε 3 φορές. Τι κάνουν λοιπόν τα έντομα κοντά στα λουλούδια? Ας συμπληρώσουμε αυτό το κείμενο και θα το καταλάβουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις νέκταρ, γύρι, φαγητό, μυρωδιά, χρώματα. Μία από αυτές θα μας χρειαστεί πολλές φορές. Τα λουλούδια με τα εντυπωσιακά χρώματα που έχουν στα πέταλά τους και πολλές φορές με τη μυρωδιά τους προσελκύουν τα έντομα. Τα έντομα πηγαίνουν στα λουλούδια για να βρουν τι άραγε. Μα φαγητό, δηλαδή να ρουφήξουν το νέκταρ και να φάνε τη γύρι. Καθώς σκύβουν για να φάνε, κολλάει στην κοιλιά και στα πόδια τους λίγη από τη γύρι. Κουβαλώντας τη γύρι, πηγαίνουν στο επόμενο λουλούδι και χωρίς να το θέλουν, την αφήνουν σε αυτό. Είδαμε λοιπόν τι κάνουν οι μελισσούλες κοντά σε ένα λουλούδι. Τρώνε και πίνουν. Τι τρώνε? Γύρι. Και τι πίνουν? Νέκταρ. Νέκταρ. Έτσι όμως όπως τρώνε και πίνουν, πάνω τους κολλάει γύρι. Και μετά? Καθώς κινούνται πάνω στο λουλούδι, μεταφέρουν αυτή τη γύρι. Και για δες, ανακουμπήσουν πάνω εδώ. Πάνω στο στίγμα του υπέρου. Κολλάει. Κολλάει. Τι θα κολλήσει εδώ? Η γύρι που έχει γεμίσει όλο το σώμα τους. Είναι πολύ τριχωτό. Αυτή η μεταφορά της γύρις από τον ανθύρα στο στίγμα, πώς λέγεται? Επικονίαση. Δύσκολη λέξη. Σύνθετη. Από 2 λέξεις. Για πες μου. Επί. Ναι. Πάνω δηλαδή, ε. Πάνω. Ναι. Και κονίαση. Σου λέει κάτι? Από τη λέξη κόνης. Κόνης. Μου θυμίζει λίγο σκόνης. Καλά το σκέφτηκες. Το πέτυχα. Η γύρι σε σκόνη δεν είναι? Ναι, πράγματι. Άρα λοιπόν η επικονίαση είναι η μεταφορά της σκόνης. Της γύρις. Λέω η μελισσούλα μου να κάνει μία επικονίαση. Για να τη δούμε. Λοιπόν, θα έρθει λοιπόν να πάρει από εδώ τη γύρι από τους ανθύρες του στήμωνα και θα πάει να την αφήσει εδώ, απάνω στο στίγμα από τον ύπαιρο. Την έκανα την επικονίαση? Έκανε επικονίαση, έφαγε ήπια και μια χαρά. Και για πάμε τώρα λίγο να συμπληρώσουμε στο φυλάδιό μας. Πώς να ονομάζονται λοιπόν, πώς λέγεται η μεταφορά της γύρης? Δεν το είπαμε. Επικονίαση. Και αφού τα έντομα βοηθούν σε αυτό, πώς να τα ονομάσουμε? Έντομα επικονιαστές. Τέλεια. Αυτό που τώρα είδαμε λοιπόν, είναι η μεταφορά της γύρης από τον στήμωνα αυτού του λουλουδιού στον ύπαιρο του ίδιου λουλουδιού από τη μέλισσά μας. Αυτό ονομάζεται αυτεπικονίαση. Όμως, μπορεί να γίνει και κάτι ακόμα. Αλλά χρειάζομαι ένα λουλούδι ακόμα, Βίκυ! Πού είσαι? Έχομαι, να τον έλα, έλα! Ορίστε. Ευχαριστώ. Μην το βλέπετε έτσι. Είναι του ίδιου είδους. Αλλά άλλο χρώμα. Μπορεί λοιπόν να συμβεί το εξής. Η μέλισσά μου να φάει και να πιει εδώ, να κολλήσει η γύρι πάνω της και να τη μεταφέρει σε άλλο λουλούδι του ίδιου το είδους. Το ίδιο είδους. Και να έρθει να κολλήσει εδώ. Αυτή η επικονίαση, ξέρεις πώς λέγεται? Αμέ.
Για πες. Σταυροεπικονίαση. Ή αλλιώς, σταυρωτή επικονίαση. Μισό λεπτό, γιατί κάτι σκέφτηκα. Τι. Έχουμε. Πού πάει. Να φέρω αυτό. Ένα άλλο λουλούδι. Είναι άλλου είδους. Αχα. Για παρατηρήστε λίγο αυτή τη μέλισσα την πεινασμένη. Τρώει εδώ. Και εδώ. Του ίδιου είδους αυτά, ναι. Ναι, αλλά τώρα κάτι την ενόχλησε και τελικά στάθηκε πάνω εδώ. Τι νομίζετε τώρα έχει κάνει επικονίαση? Όχι βέβαια, εδώ δεν κατάφερε να κάνει επικονίαση, αφού μετέφερε τη γύρι από αυτό το λουλούδι σε αυτό που είναι άλλο είδος. Σκεφτείτε όμως να ξυπνούσαμε ένα πρωί και να ανακαλύπταμε ότι στη γη δεν έχει μείνει ούτε ένα έντομο. Μπορεί να συνέβαινε κάτι. Νομίζω κάτι τρομερό. Περιμένουμε τις ιδέες σας στη διεύθυνσή μας. Σκέφτηκα τώρα, όλα τα φυτά έχουν τέτοια μεγάλα, μυρωδάτα, χρωματιστά λουλούδια. Να προσελκύουν τα έντομα. Όχι βέβαια, υπάρχουν και πιο μικρά, που έχουν βρει άλλους τρόπους. Πώς άραγε μπορεί να γίνει η επικονίαση σε αυτά? Η σκόνη είναι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μεταφερθεί η σκόνη. Σκέψου ένα. Με τον αέρα. Χα, το βρήκες. Με τον αέρα, με το νερό, αλλά ακόμα και με άλλα ζώα, εκτός από τα έντομα. Μπορείτε να συμπληρώσετε. Όμως, μην το ξεχνάμε, η επικονίαση γίνεται κυρίως με τα έντομα. Αχα. Τα έντομα λοιπόν επικονιαστές είναι αυτοί που μας βοηθούν περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θυμάστε που νωρίτερα αναρωτηθήκαμε τι θα συμβεί αν εξαφανιστούν τα έντομα από τον πλανήτη μας. Νομίζω ότι μόλις σας δώσαμε μια πολύ σημαντική πληροφορία. Περίμενε μισό λεπτό. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι μεταφέρουν μια σκόνη αυτά τα ζουζουνάκια? Μα κάνουν την επικονίαση. Και? Είναι πολύ σημαντική. Γιατί? Θέλετε να μάθετε γιατί? Ελάτε να παίξουμε ένα παιχνίδι με κάρτες. Μπορούμε να τυπώσουμε τις κάρτες του Μήλου για να παίξουμε με την ομάδα μας. Ας βάλουμε τις κάρτες στη σωστή σειρά. Το όριμο νόστιμο Μήλο. Η γύρη κολλάει στο στίγμα του Υπέρου. Τα πέταλα πέφτουν. Η γύρη ταξιδεύει. Η οθήκη φουσκώνει περισσότερο, το μικρό μιλαράκι. Αφού τις μελετήσουμε λίγο πρώτα, μπορούμε να φτιάξουμε μια ιστορία. Και έτσι θα καταλάβουμε γιατί η επικονίαση είναι τόσο σημαντική. Ας τις δούμε μία-μία. Η ιστορία μας ξεκινάει με ένα λουλούδι, συμφωνείτε? Η γύρη ταξιδεύει. Και θυμάστε πως λέγεται το ταξίδι της γύρης, ε? Επικονίαση. Ξεκινάει από τον ανθύρα του Στίμωνα. Και ποιος είναι ο προορισμός της? Η γύρη κολλάει στο στίγμα του Υπέρου, βγάζει ένα μακρύ βλαστό και ενώνεται με τα αυγά της οθήκης. Το όριμο νόστιμο Μήλο. Μήπως είναι λίγο νωρίς να εμφανιστεί το Μήλο στην ιστορία μας? Ας δούμε μια άλλη κάρτα. Τα πέταλα πέφτουν και η οθήκη αρχίζει να φουσκώνει. Πράγματι έπεσαν τα πέταλα και η οθήκη φουσκώνει. Καθώς ο καιρός περνάει, η οθήκη φουσκώνει ακόμα περισσότερο, γίνεται ένα μικρό μιλαράκι και τέλος έχουμε το όριμο νόστιμο Μήλο.
Έτοιμη η ιστορία του Μήλου. Για να σκεφτούμε όμως, τι απέγιναν τα αυγά της Οθήκης. Ας παρατηρήσουμε καλά όλες τις κάρτες. Πολύ σωστά. Δείτε, έγιναν σπόροι. Τώρα που τα βάλαμε όλα στη σειρά, ανακάλυψε κάτι σπουδαίο. Τι είναι αυτό? Όλα ξεκινούν από το ταξίδι της Γύρης. Πώς λέγεται αυτό το ταξίδι? Επικονίαση. Ελάτε να συμπληρώσουμε τώρα στο φυλάδιο. Η Γύρη μεταφέρεται από τους Τίμονες στον Ήπειρο. Μετά ενώνεται με τα αυγά της Οθήκης και σχηματίζονται οι... Πολύ σωστά. Σπόροι. Η ένωση αυτή ονομάζεται... Πώς? Από γάμα αρχίζει. Σωστά. Γονιμοποίηση. Να λοιπόν γιατί είναι τόσο σημαντική η επικονίαση. Γιατί οδηγεί στη γονιμοποίηση και τη δημιουργία σπόρων. Γονιμοποίηση λοιπόν είναι όταν το θηλυκό μέρος του άνθους, δηλαδή τα αυγουλάκια, ενωθούν με το αρσενικό μέρος του άνθους, δηλαδή την γύρη. Και οι σπόροι γιατί μας είναι τόσο χρήσιμοι? Δεν ξέρω, εγώ το μήλο που μου αρέσει πάρα πολύ το τρώω, το σπόρο, σαν να τους πετάω. Ποια είναι η αξία τους? Οι σπόροι είναι η συνέχεια της ζωής ενός φυτού. Είναι τα παιδιά τους. Χρειάζεται ένα σπόρος για να φυτρώσει και να δώσει ένα καινούριο φυτό? Νερό, ήλιο, αλλά πρώτα απ' όλα το χώμα. Πρώτα και πέρα απ' όλα και τα θρεπτικά του συστατικά. Να σου πω τώρα κάτι. Εσύ είσαι η Μιλιά, είσαι η μαμά μου. Στέλνω. Και εγώ είμαι το μήλο σου. Και οριμάζω. Είμαι νόστιμο, ζουμερό, γεμάτο με σπόρους και πέφτω. Θα φυτρώσεις εκεί? Θα φυτρώσω, μπορώ. Θα τα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι εκεί? Δεν θα τα βρω, γιατί θα μου τα πάρεις εσύ χωρίς τόσο να το θες. Τόσο μεγάλη Μιλιά. Χρειάζομαι τόσο νερό, τόσα θρεπτικά συστατικά, άσε τη σκιά που σου φτιάχνω. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πρέπει να ταξιδέψω, να πάω μακριά. Και η μαμά Μιλιά έχει βρει ένα τέλειο κόλπο. Με έχει κάνει νόστιμο και ζουμερό καρπό και εκεί μέσα κρύβομαι εγώ το μικρό σποράκι. Κανένα ζώο δεν μπορεί να αντισταθεί στην νοστιμιά μου. Τι γίνεται λοιπόν μετά? Μετά αφού θα το φάει, δεν θα πετάξει τα κουκούτσια σαν εμάς. Τα κουκούτσια θα μείνουν εδώ, μέσα στην κοιλιά του. Και με ένα μόνο τρόπο μπορούν να βγουν από την κοιλιά του. Θα το πω. Άντε πες το. Με τα περιττώματα. Θα πάει λοιπόν κάπου μακριά και με τα περιττώματα του θα βγω κι εγώ το μικρό σποράκι και είμαι και τυχερός. Ή τυχερή. Γιατί? Θα βγαίνει το λίπος. Μα ναι. Σκέφτομαι το άλλο όμως. Για πες. Όλοι οι σπόροι είναι κρυμμένοι μέσα σε νόστιμους καρπούς σαν το μήλο. Τα άλλα δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Πώς θα ταξιδέψουν? Οι μανούλες έχουν βρει κόλπα πολλά, δεν είναι μόνο ένα. Έχουν βρει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για να μπορεί ένας σπόρος να ταξιδέψει μακριά από το μητρικό φυτό και να φυτρώσει έχοντας όλα τα συστατικά που χρειάζεται, τα θρεπτικά και όχι μόνο.